Επόμενη διαγωνιζόμενη B, η οποία έρχεται εδώ πέρα με ένα κορίτσι το οποίο ανοίγαγε το Wrong Bag Theory σε κανονική τέχνη και ενώ έφυγε πολύ νωρίς σε σχέση με τις δυνατότητές της και τη δυναμική της, το σίγουρο είναι ότι δεν πάψαμε ποτέ να αναφερόμαστε σε εκείνη, όχι μόνο στην 6η σεζόν, αλλά και τώρα στην 7η. Η Ελεάνα Δαρύβα έρχεται. She got thick but she wanna get thin again. Drinking apple cider vinegar, wearing skim cause she wanna be Kim in them. Alright, I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Now this gal want me in her uterus, fuck it, I'm rich, let's take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're bae through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. Τι σα κάνω εσά. Έλα, άντε. Μπήκαμε. Αχ. Αχ. Τι τυχερή που είναι όλοι που σε έχουν, δεν μπορώ. Πριν αρχίσουμε να λέμε άλλα, γιατί δεν πρέπει ναι, να πούμε άλλα. Να πούμε άλλα. Με το τέτοιο. Λοιπόν, εμείς στις ελεύθερες ώρες μας τραγουδάμε μοντέρνα όπερα. Θέλω με το στήθος μπροστά να το με το στήθος μπροστά θέλει να το πω. Λοιπόν, και είμαστε σε ένα συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία και κάνουμε και τραγουδάμε μοντέρνα όπερα εκεί. Το λες αλήθεια. Αυτό είναι ένα γεγονός. Θέλαμε να πηγαίναμε, είπαμε στην αρχή να πάμε στο συμπόσιο και μετά λέμε να βάλουμε κάτι πιο καλλιτεχνικό. Mm. Και βρήκαμε αυτό και, ήταν, και θέλαμε πάρα πολύ. Εντάξει. Βαθμολογήστε. Έτσι, εμένα είναι, αυτή η βαθμολογία μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει από το 1 μέχρι το 5. Είναι αυτές οι βαθμολογίες που εγείρουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Έψιλον, έψιλον, σίγμα και πάμε κατευθείαν στη Ζέτα που έχει βάλει τον μοναδικό άσο. Της ημέρας τον μοναδικό άσο συγκεκριμένα. Να, ωραία πληροφορία. Γεια. Αυτό που μου αρέσει είναι μόνο η χρωματική παλέτα. Αρχικά, Ελεάνα, χαίρομαι που σε βλέπω και από κοντά. Είσαι υπέροχη. Τολμώ να πω σήμερα είσαι πιο όμορφη από την Μπι. Η Μπι, θεωρώ, πήγε να κάνει μια υπερπροσπάθεια να είναι πιο εντυπωσιακή ως η κύρια διαγωνιζόμενη και μου κάνει πιο πολύ για καθόλου. Μου κάνει πιο πολύ για Εσμεράλδα παρά για Αρχαία Ελλάδα. Ποια είναι τα στοιχεία της Εσμεράλδας που υπερέχουν τις Αρχαίες Ελλάδες? Αυτά που φέρνει πάντα τα μακριά έτσι, τα μανίκια, το... Καταρχάς, η ποιότητα των υφασμάτων, η ποιότητα των υφασμάτων, εκτός ότι γυαλίζει πάρα πολύ το ύφασμα, δηλαδή δεν ξέρω αν είμαστε είναι οριακά φόδρα. Είμαστε συγκρότημα μοντέρνας όπερας, πρέπει να είμαστε λαμπερές. Και ούτε το κόνσεπτ πραγματικά το κατάλαβα, αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Ωραία, θες να τους αυτό δεν αρχίσεις, είναι λαμπερό, αγάπη μου. Αυτό είναι κακό ύφασμα, κακιά λάμψη, δηλαδή οριακά μπορεί να είναι και φόδρα. Δεν είναι φόδρα, φύγαμε από τις φόδρες γιατί δεν μας αρέσανε. Κοίταξε, στην αρχαία Ελλάδα οι άνθρωποι ντυνόντουσαν απλά. Ήτανε αυτάρκης. Αυτό προσπαθήσαμε κι εμείς να κάνουμε. Ναι. Μου κάνεις πιο πολύ Εσμεράλδα, πραγματικά, παρά Αρχαία Ελλάδα. Έχω να σου πω. Η λάμψη στο παπούτσι σου. Ναι, okay, το ακούω. Η λάμψη στο παπούτσι σου δεν μου αρέσει καθόλου με τη συνέπεια που έχουν τα υπόλοιπα κοσμήματα. Με την υπόλοιπη συνέπεια που έχουν τα κοσμήματα στα αυτιά και στη ζώνη. Τα συνέχεια μπορεί να έχουν. Ή και συνοχή. Η συνοχή. Okay, ναι. Συνέπεια δεν έχει. Συνέπεια είναι ο χρόνος, άλλα πράγματα. Έχω να σου πω ότι μέσα σε όλες αυτές τις εικόνες που λες ότι φέρνω τα ίδια και τα ίδια, τα πιο πολλά ίδια που φέρνεις, τα φέρνεις εσύ συνέχεια. Δεν μου κάνει Αρχαία Ελλάδα. Κρίμα που δεν έχεις διαβάσει. Να πω κάτι. Λοιπόν, η Ζέτα έχει μια γαλήνια φωνή. Ναι. Δεν έχει πραγματικά. Ναι. Έχει, ναι. Μου προκαλεί μια ηρεμία, αλλά για μόδα δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα, βρε Ζέτα. Ναι, είναι σαν να ρωτάς σε μένα πώς είναι να έχεις παιδάκια. Δεν έχω, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Σέφαγε. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Όχι, δεν το είπα άσχημα. Θεωρώ, αν ήταν αυτό, δεν θα ήμουν ακόμη εδώ και ας αυτό να το πούνε καλύτερα κάποιοι άλλοι και όχι εσύ.
Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνεις τόσο. Δεν ακούω, ακούω μουρμουρίσματα. Ναι, και εμένα μου μουρμουράει. Βλέπω, διακρίνω μία ηρωνία χωρίς λόγο. Εγώ καθόλου. Εγώ λέω γιατί κάνει τόσο ντισέν. Δεν υπάρχει λόγο. Εκεί, το πρώτο πράγμα που είπα είναι χαίρομαι που στέκεσαι απέναντι και που σε γνωρίζω. Ναι, δεν αυτό δεν αλλάζει. Δεν καταλάβω γιατί αυτή η ηρωνία. Είναι κάτι μεταδοτικό από την ποιή. Το ότι χάρηκε που με γνωρίζει και εγώ το ίδιο. Γιατί σα βλέπω όλε στην τηλεόραση. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να πω την άποψή μου, η οποία είναι αυτή. Η άποψή σου ποια είναι, ότι δεν είμαι για μόδα και κάθομαι εδώ πέρα. Ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Γιατί αυτές τις εκφράσεις, τελείως στοιχεία τις έχει πει και η Μπ. Εγώ. Α, εντάξει, τις λέω και εγώ. Δεν το είπα εγώ αυτό. Εσύ μου είπες να πάω να μαγειρέψω την προηγούμενη φορά σε είπα να πας σε ναι. Και σου είπα ότι εγώ δεν μαγειρεύω και το κάνεις εσύ καλύτερα από μένα. Καλά, σαφέστατα το κάνω καλύτερα από εσένα. Εννοείται. Και άλλα πράγματα τα κάνουν άλλοι καλύτερα από μένα. Okay. Ας το σταματήσουμε, σας παρακαλώ, εδώ όλο αυτό. Mm. Εντάξει. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία τώρα που θα πάτε στους κριτές και για να δούμε τι έχουν να πούν αυτοί για τα κατορθώματά σας. Καλή επιτυχία.